Καλημέρα, καλημέρα. Μιλάμε για σωματική κακοποίηση για την 16χρονη από έναν υπάλληλο του Ιδρύματος όπου φιλοξενείται η νεαρή κοπέλα, η μαθήτρια, στο κέντρο Θηλαίων της Πάτρας. Όλα έγιναν πριν από λίγες ημέρες όταν η 16χρονη ζήτησε να φάει κάτι άλλο από αυτό το οποίο της είχαν σερβίρει, με αποτέλεσμα να ακολουθεί συλλεκτική αντιπαράθεση με τον υπάλληλο, ο οποίος στην συνέχεια φέρεται να την χτύπησε στο πρόσωπο και στα πόδια. Μάλιστα, το κορίτσι φορούσε και σιδεράκια στη σωματική κοιλότητα, στα δόντια, με αποτέλεσμα να ματώσει και στην σωματική κοιλότητα από το χτύπημα. Επενέβησαν αμέσως επιμελήτρες που ήταν εκείνη την ώρα στο σημείο και απομάκρυναν το παιδί και ενημέρωσαν αμέσως την διοίκηση του Ιδρύματος, η οποία σε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο που έκανε προχώρησε στο να θέσει σε αργία τον συγκεκριμένο υπάλληλο, ενώ ενημέρωσε αρμοδίως και το Υπουργείο Εργασίας, ενημερώθηκε και η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία μάλιστα έβγαλε και μια ανακοίνωση, υφυπουργός, λέγοντας ότι καμία μορφή κακοποίησης δεν γίνεται και δεν θα γίνεται ανεκτή. Αντιδρούμε άμεση και ένα παράδειγμα το περιστατικό σωματικής κακοποίησης με θύμα 16χρονη μαθήτρια στο κέντρο παιδικής μέρημνας Θηλαίων στην Πάτρα, όπως είπε η κυρία Μιχαηλίδου. Να σας πω ότι για την υπόθεση αυτή τώρα θα πρέπει το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου να αποφασίσει μέσα σε ένα μήνα, μέχρι να τελειώσει δηλαδή η αργία του συγκεκριμένου υπαλλήλου, για το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ενώ ήδη δικηγόρος του Ιδρύματος έχει προχωρήσει στο δεύτερο αστυνομικό τμήμα που έκανε, υπέβαλε μήνυση εναντίον του εργαζομένου. Έχει παρέλθει το αυτόφορο, ωστόσο, και δεν συνελήφθη εντός του αυτοφόρου. Ενώ για την υπόθεση αυτή έχει ενημερωθεί και η εισαγγελία της Πάτρας. Λέω, τι είναι απίστευτο, γιατί δεν υπήρχε κάποιος άλλος συναδελφός του εκεί να τον σταματήσει. Υπήρχαν δύο επιμελήτριες οι οποίες πρόλαβαν και πήραν το παιδί από τα χέρια του πριν προλάβει να χτυπήσει και άλλο. Το χτύπησε στο πρόσωπο και στα πόδια το κορίτσι, ο υπάλληλος αυτός. Είχαμε και τον τραυματισμό του εξαιτίας της αγωγής που ακολουθεί για τα δόντια του με τα σιδεράκια. Περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα να δούμε τι θα γίνει στο δικαστικό σκέλος της συγκεκριμένης υπόθεσης. Και πολύ καλά έκαναν και τον έπαυσαν. Καλό. Αυτά. Τα ωραία. Εντάξει, απίστευτο. Βέβαια τώρα, εντάξει. 16χρονο παιδάκι. Γιατί δεν του άρεσε το φαγητό. Δεν του άρεσε το φαγητό. Έλα τώρα. Κάτι είπατε. Προφανώς κάτι θα είχε ξαναδείξει. Εγώ λέω τώρα έτσι. Κάτι θα είχε ξαναδείξει. Μια κακή συμπεριφορά. Να μιλάει απότομα στα παιδιά. Δεν μπορεί αυτό να έρθει ξαφνικά. Κάτι άλλο θα υπήρχε πιο πριν. Να το δουλειέ. Ναι, ναι, όμω ακούμε. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για παιδιά σε αυτά τα ιδρύματα, τα οποία είναι είτε κακοποιημένα, είτε τα οποία βρίσκονται εκεί με εντολή εισαγγελέα. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά αυτά όχι μόνο απλά να φιλοξενούνται εκεί, αλλά και να τους δοθούν τα εφόδια ώστε να μπορέσουν μεθαύριο σαν ενήλικες να συνεχίσουν μια κανονική ζωή, να βρουν και μια ανάδοχη οικογένεια. Και πραγματικά τέτοια περιστατικά δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάνε στην κατεύθυνση αυτή, το να μπορέσουν δηλαδή τα παιδιά αυτά να μπουν και πάλι στον δρόμο τον οποίο πρέπει, στον δρόμο της κοινωνίας τον οποίο θέλουμε. Ναι, ναι, ναι.